Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρο και έχω πάντα δίπλα μου τον Χρήστο. Καλησπέρα, Καλησπέρα, Χρήστο. Και σήμερα έχουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, Γιώργο Καραγιώργο από τη Freedom. Προσέξτε, δεν θα είναι διαφημιστικό το βίντεο. Επιστευτείτε με σε αυτό. Καλώ ήρθατε, Γιώργο. Καλώ σα βρήκα, παιδιά. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να είστε καλά. Ελπίζω να κάνουμε μια καλή κουβέντα και να την απολαύσουν και οι θεατέ. Δεν θέλουμε να πούμε για Freedom. Αν και εντάξει, τώρα ξέρει ο κόσμο ότι είσαι χορηγό μα εδώ πέρα. Θέλω να πούμε για οικονομική παιδεία. Και πώ ένα άνθρωπο στην ηλικία του, γιατί είσαι νέο. Είναι επικεφαλή τη Freedom, του γραφείου, της τη στην Ελλάδα. Είναι ε, μια πολύ καλή έτσι. Κουβέντα να ξεκινήσουμε. Ε, θα πω ότι δεν κατάγομαι από κάποια οικογένεια η οποία έχει προϊστορία με τα χρηματοοικονομικά, με τα οικονομικά ή με το business. Η μεγάλη μου αγάπη ήταν τα αεροπλάνα. Mm. Μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα σε αυτό. Η δεύτερη μεγαλύτερη μου αγάπη ήταν τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά. Οι πρώτε μου μνήμε είναι από τον πατέρα μου όταν καθόμασταν τι χρυσέ εποχέ του χρηματιστηρίου. Ε, είχε τον τότε, <σχει> τότε που μετά τι ειδήσει είχε μισάωρο αφιέρωμα για τα χρηματιστήρια. Οπότε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου με ρώτηκε πού έκλεισε σήμερα ο Dow Jones, πού έκλεισε σήμερα ο Nasdaq, πού έκλεισε σήμερα ο Γενικό δείκτης Αυτέ είναι οι πρώτε μνήμε, αλλά χωρί mm. κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ούτε ο ίδιο επένδυε, ούτε είχαμε κάποια έτσι σοβαρή επενδυτική δραστηριότητα. Mm. Περνώντα ο καιρό, ε, τα έφερε έτσι ζωή που βρέθηκα στην ΑΣΟΕ, που λογιστική χρηματοοικονομική. Μ άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι των χρηματοοικονομικών συγκεκριμένα. Γιατί? Γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί συνδυάζει ψυχολογία μάζας, μαθηματικά, είναι δυναμικό, είναι ζωντανό, εξελίσσεται, είναι μαγικός ο κόσμος των επενδύσεων και χρήματα σίγουρα. Είναι και αυτό ένας παράγοντας έτσι, που συγκινεί αρκετά πολύ κόσμο. Με έφερε η ζωή έτσι, τελείωσα το πανεπιστήμιο, ξεκίνησα να δουλεύω σε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Αθήνα. Από το 2015 περίπου, τότε με τα Capital Controls. Δύσκολε εποχέ για να ξεκινήσει mm. τη δραστηριότητα στα χρηματιστηριακά. Ξεκίνησα να δουλεύω σε χρηματιστηριακή εταιρεία με κλειστό το ελληνικό χρηματιστήριο, για να καταλάβετε. Τέλειο. Ε, Προχωρώντα. Καλό Ιωνό, λέει. <laughs> Προχωρώντα, ε, απέκτησα μια εμπειρία, πήρα ρίσκα, άλλαξα εταιρείε. Ε, μαζί συντερίστηκα με συναδέλφου, κάναμε δική μα προσπάθεια. Ε, Οπότε ένιωθα ότι δεν έχω να δώσω κάτι άλλο ή να πάρω κάτι άλλο από το project με το οποίο ασχολούμουν και άλλαζα. Το επόμενο, ναι. Και κατέληξα στη Freedom μετά από μια σύσταση του Χρήστου του Τσούνη κιόλα. Mm. Ε, με τον Χρήστο γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό γιατί ε, στην αρχή όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το κανάλι του κάναμε λίγο αντιπαραβολή τα σενάρια αν είναι όλα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ε, οπότε από εκεί και με τη συνεργασία του με τη Freedom έγινε η σύσταση και εδώ θέλω να σε ρωτήσω για οικονομική παιδεία. Θέλω να σε ρωτήσω για επενδύσει. Αν έχει κανένα τύπο να μα δώσει κιόλα. Και θέλω να σε ρωτήσω και πώ βλέπει και την κοινότητα όλη αυτή. Mm. Αλλά πρώτα, πάμε intro. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενη από τη Freedom24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για την οποία θα βρει το link στην περιγραφή του βίντεο ακριβώ από κάτω. Χρησιμοποιώντα το link αυτό, στηρίζει το χορηγό μα και το κανάλι μα. Επίση, μην ξεχάσει να πατήσει δυνατά το like και να κάνει εγγραφή στο κανάλι μα για να μην χάσει κανένα βίντεο. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου. Έρχεται η Freedom στη ζωή σου. Το mm -hmm. Το και σου λέει, ξέρει τι θέλω να λάβει το γραφείο εδώ στην Ελλάδα. Αρχικά να πούμε ότι η Freedom είναι μια πλατφόρμα που μπαίνει κάποιο και επενδύει σε μετοχέ, χρηματιστήριο κτλ. Σωστά. Ε, Πώ, γιατί εσένα βασικά. Ε, νομίζω ότι με τι συζητήσει που κάναμε με τη Freedom φάνηκε από την αρχή ότι έχουμε πολλή χημεία. Mm. Εγώ, για να καταλάβετε, αυτό που κάνω σήμερα με τη Freedom, είχα προσπαθήσει να το κάνω με κάποιου συναδέλφου που δουλεύαμε μαζί. Είχαμε ιδρύσει μια δική μα εταιρεία. Είχαμε προσπαθήσει μέσω πλατφόρμα πάλι συναλλαγών να εισάγουμε το κοινό σε αυτόν τον τρόπο επένδυση, ο οποίο έχει πάρα πάρα πολύ χαμηλό penetration στην ελληνική αγορά. Ε, οπότε ήταν ένα όραμα που είχα. Δεν τα καταφέραμε με τα παιδιά να το φτάσουμε εκεί mm, που θα στη θέλαμε. Είναι δικιά σα πρωτοβουλία, τέλο πάντων. Ναι. Ήταν ναι, δική μα εταιρεία. Προσπαθούσαμε mm. με δικού μα πόρου, δικά μα μέσα να, να το προωθήσουμε. Ε, η δυναμική μα εξαντλήθηκε σχετικά σύντομα, δεν μπορούσαμε να το προχωρήσουμε. Οπότε ε, ήταν κάτι που το είχα πάντα στο μυαλό μου και ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτε ουσιαστικά mm. μετά τη συνάντησή μου με τη Freedom Μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα. Φάνηκε από τι συζητήσει που είχαμε ε, με τα παιδιά τη Φρίντομ στην Κύπρο, με το management τη εταιρεία. Ε, συνεπώς... Και πώ καταφέρνει να σε μπει σε αυτόν, Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, την ίδια εποχή που λε, γιατί περίπου η ίδια ηλικία είμαστε έτσι. Αν και φε... είσαι μικρότερο και φαίνεσαι και μικρότερο φίλε. Ε, θυμάμαι ότι έπαιρνε κάποιο τον χρηματιστή του, του λέγε παίξαμε μου ο ΤΕ, παίξα μου εκείνη την εποχή, παίξαμε την άλλη. Τώρα υπάρχει κάτι στον υπολογιστη mm -hmm. Γιατί στον υπολογιστή και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο. Ε, γιατί παίρνει τηλέφωνο από το κινητό σου και δεν στέλνει ε, τηλεγράφημα. Αν δεν παίρνω κιόλα τώρα. με app, με τη μία, ένα μήνυμα θα στείλω. Ακριβώ. Η τεχνολογία εξελίσσεται και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ο λόγο όπου σε έναν πλανήτη πεπερασμένων πόρων μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξη στο διναικέ. Ε, άρα. όπω όπως έχει προχωρήσει σε πάρα πάρα πολλά ακόμα ζητήματα ψηφιοποίηση υπηρεσιών ε, νέες τεχνολογίες έχουν εισαχθεί στον τρόπο επικοινωνίας κτλ. Έχει φτάσει και στο κομμάτι των χρηματιστηρίων που στο εξωτερικό υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Απλά στην Ελλάδα δεν είχε φτάσει συγκεκριμένη πληροφορία και δεν την είχε υιοθετήσει το ελληνικό κοινό. Η αντίληψη που έχουμε για τι επενδύσει, και εγώ δηλαδή, πριν λίγο καιρό α πούμε, είναι ότι πρέπει να έχει λεφτά. Δηλαδή, επενδύουν αυτοί που έχουν λεφτά. Δηλαδή, τώρα, αν μου περισσεύουν το μήνα 50 ευρώ ή 100 ευρώ, που μπορεί να μην είναι και λίγα για έναν άνθρωπο που ξέρει, σκέφτεται και τη λέγει και το σούπερ μάρκετ και έχει αυξήσει τιμών. Λοιπόν, τώρα αυτά τα λεφτά, α πούμε, τι να τα κάνω. Δηλαδή το μακρό ο τρόπο που σκεφτόμαστε το κέρδο, πιστεύω, ε, χρειάζεται να. Αλλάξει λίγο. Ένα ε, μέσο αστό, ένα άνθρωπο μεσαίου εισοδήματο στην Αμερική, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στη Νορβηγία, μπορεί μακροπρόθεσμα να σχεδιάσει τις επενδύσεις του, την αποταμίευσή του, τα έξοδά του, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Γιατί, Γιατί ζει σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχουμε περάσει πάρα πολλέ κρίσει, τα εισοδήματά μα έχουν ανέβει και έχουν κατέβει αλλεπάλληλα τα τελευταία 50-60 χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει έναν τέτοιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Άρα και στο επενδυτικό κομμάτι, ο μέσο Έλληνα λόγω τη νοοτροπία που έχει, Αποζητά μια πάρα πολύ μεγαλύτερη επένδυ... απόδοση στην επένδυσή του. Είναι μόνο η οικονομική έτσι, σταθερότητα, είναι και η παιδεία του κάθε άνθρωπου. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω τι λε και δεν θέλω να το πάω σε πολιτική. Α πούμε τώρα, ψήφισαν οι άνθρωποι η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο, ε, που γυρίζει και αυτό το podcast, γιατί οι περισσότεροι επέλεξαν ότι θέλουν κάτι λίγο πιο σταθερό. Mm -hmm. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε αυτόν <laughs> ναι. Ναι, ναι, ε, Δεν ε, πώς 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 πώς... 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 Ε, δε θέλει και λίγο εκπαίδευση όμω αυτό. Δηλαδή, έχουμε τη σταθερότητα. Δεν πρέπει κάποιο να καταλάβω εγώ πώς να επενδύσω, γιατί να επενδύσω, τι είναι σημαντικό πάνω σε αυτό το χώρο κτλ. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιο έλλειμμα οικονομικής παιδείας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι καθαρά πολιτική απόφαση ή αν θα μπορούσε να αλλάξει από μια πολιτική απόφαση άμεσα και γρήγορα, αλλά ναι, υπάρχει τεράστιο ζήτημα στο ότι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με οικονομικούς όρους και οικονομικές έννοιες, τις οποίες εν τέλει δεν μπορούμε να αντιληφθούμε να ερμηνεύσουμε. Βλέπουμε επίση από ε, άλλου δημιουργού περιεχομένου στο YouTube το πόσο πάρα πολύ ο κόσμο επιζητάει ε, ναι, ναι. την οικονομική γνώση. Ε, ναι. Ο Χρήστο, η Ιωάννα, ]ς. ο Κοσμά, με τα κανάλια του. Φαίνεται ότι ο κόσμο διψάει για οικονομική παιδεία, για γνώση και για financial inclusion, ένταξη δηλαδή. Το οικονομικό γίγνεσθε αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Είναι ένα ζήτημα, πάσχουμε, δεν μπορώ να βρω τις ρίζες. Νομίζω ότι είναι νοοτροπίες οι οποίες έχουν ριζώσει μεταπολιτευτικά στην mm. Ελλάδα. Ε, δεν κάτσαμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ ε, με την οικονομία γιατί τη θεωρήσαμε ίσως πολυτέλεια όταν είχαμε ζητήματα τα οποία απειλούσαν τη δημοκρατία για mm. να ασχοληθούμε mm. με την οικονομία. Ε, αλλά νομίζω ότι σε ένα σταθερό περιβάλλον, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σω να ανοίξει ο δρόμο να ασχοληθεί ο Έλληνα πιο έντονα. Στα τη, α πούμε. Ναι. Που κυκλοφόρησε χρήμα, έτσι. Όχι αστεία. Ο κόσμο έλεγε ότι η καλύτερη επένδυση, α πούμε, ήταν να πάρω σπίτι. Ναι. Α πούμε. Άνοιξαν και πάρα πολλέ επιχειρήσει, βέβαια, έτσι, που μετά εξατμίστηκαν μόλι ήρθε η κρίση. Mm. Αλλά και απ' την άλλη, α πούμε, τι επενδύσει ήταν να πάρω ένα μάξι. Δεν εντάξει. είναι επένδυση, που που Δεν εκείνον, έτσι, είναι ναι. επένδυση. Δεν έχω την ίδια. Και καλά, μια ιδιοκτησία, ναι, ναι, ναι. Μια ιδιοκτησία. Την ίδια αντίληψη που έχει η γνώση ιστορικά για την οικονομία. Αλλά και στα 90, στη δεκαετία του 90 α πούμε, που κυκλοφόρησε πολύ το χρήμα. έτσι, Δεν νομίζω ότι γίνανε επενδύσει τόσο με σταθερή βάση, Όχι, με θεμέλια, α πούμε. Πρέπει να το πάμε σε πολύ πιο βασικέ έννοιε. Στο mm. τι είναι επένδυση αρχικά. Γιατί ο κόσμο μπορεί να μην να αντιλαμβάνεται τι είναι επένδυση, τι... πώ διαφοροποιείται ένα περιουσιακό στοιχείο από μια υποχρέωση. Δηλαδή, Μάλιστα. μπορεί κάποιο να αντιλαμβάνεται το αυτοκίνητο σαν επένδυση, αλλά το αυτοκίνητο δεν είναι επένδυση. Mm. Θα πάνησα χρήματα και θα χαλάω χρήματα για να συντηρώ αυτό το αυτοκίνητο. Ένα σπίτι το οποίο δεν εκμεταλλεύομαι εμπορικά ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καθαρόαιμη επένδυση, α πούμε. Το οποίο χρησιμοποιώ για οικιστικού λόγου για εμένα. Οπότε πρέπει να πάμε και να, να το πιάσουμε από ένα πολύ πιο βασικό ε, λεξιλόγιο. Ε, και... Εμένα οι γονεί μου μεγάλο. Ε, Συγγνώμη, mm -hmm. αλλά. Ναι, ναι, ε, okay. Εμένα οι γονεί μου μεγαλώσαν ότι η καλύτερη επένδυση είναι να αγοράσει ένα σπίτι. Ναι, και εμένα. Και το όλους όλους μας, στο είμαστε. πίσω μέρο του μυαλού μου ακόμα. Ότι ναι. ξέρεις, ένα ακίνητο, ναι. α πούμε, δεν χάνει ποτέ την αξία του. Κι όμω ε, την έχασε. Έτσι το έχω. Ναι. Σ, τη, κατά τα χρόνια τη κρίση την έχασε περίπου 40% και 50%. 100, έτσι. Γιατί οι άδειε στο ταξί. 50%. Okay. Ναι. Πέσανε πόσο. Από 90, και είχαν πάει 50 και 40.000 και οι άδεια ταξί. Ναι, γίνανε τρομερέ αλλαγέ και γι' αυτό ίσω ίσως και οι κρίσει εν τέλει να μας μαθαίνουν κάποια πράγματα και πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα και τι έρευνα πρέπει να κάνουμε πριν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε ε, σε μια αγορά, στο να πάρουμε ένα δάνειο, στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δάνειο, τι είναι το επιτόκιο. Τι είναι ο πληθωρισμό. Είναι δηλαδή έννοιε οποίε νομίζω οι Έλληνε ακόμα δεν έχουν ενστερνιστεί. Mm. Γι' αυτό και οδηγούμαστε σε συλλογικό επίπεδο, σαν χώρα, σε λάθο, λαντασμένε οικονομικέ αποφάσει που κοστίζουμε. Ξέρεις, στο μια, ε, στο, στη δική μου ας πούμε, αλυσιδωτή αντίδραση ας πούμε, που συμβαίνει στο μυαλό μου, για μένα η επένδυση έχει να κάνει με τις αγορές. Τι συμβαίνει στις αγορές στον Α, κόσμο. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και η, για, για μένα οι αγορές ε, διαμορφώνονται από τον τρόπο που διαμορφώνονται οι ανθρώπινες ανάγκες. Mm -hmm. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου απλά. Ναι. Γιατί... Είμαι και λίγο τσοπάνο δηλαδή, στα, στα νούμερα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, ε, για μένα η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η δουλειά μου. Ναι. Στα νούμερα δεν το έχω, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα αρχίζει και μιλά για πληθωρισμού και επιτόκια, και αρχίζω και η δρόμη <laughs> τώρα, τώρα τι θα πει και δεν θα το καταλάβω. Και οι ανθρώπινε ανάγκε mm -hmm. μεταβάλλουν τι αγορέ. Οπότε η επένδυση, α πούμε, το που θα επενδύσει, υπάρχει περίπτωση αν κάποιο θα ήθελε να σκεφτεί, α πούμε, σκεφτόμουν εγώ α πούμε, πού θα επένδυα τα χρήματά μου, θα πέρνει ένα τηλέφωνο. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Θα έλεγα πώ διαμορφώνονται οι ανάγκε των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Πού πηγαίνουμε. Ας πούμε, πηγαίνουμε όντω προ το AI, πηγαίνουμε περισσότερο στι αυτοματοποιήσει. Α πούμε, πηγαίνουμε στη γεωργία. Θέλει ο κόσμο να βάζει δικά του φασόλια. Είναι με πολύ καλή βάση να ξεκινήσει. Και ε, όντω έτσι πρέπει να ξεκινάμε τη λογική τη λήψη μια απόφαση. Ότι εκεί που θα επενδύσω, είτε είναι μια μετοχή, είτε είναι ένα κατάστημα, είτε είναι ένα project στο YouTube, πια ανάγκη θα ικανοποιήσω. Άρα ναι, ουσιαστικά προσπαθείς να προβλέψεις τις ανάγκες του κόσμου τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, σε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, για να τοποθετήσεις χρήματα τα οποία θα σου φέρουν μια απόδοση πίσω. Mm. Αλλά ας, πάμε, ας μην το μπλέξουμε με την κερδοσκοπική επένδυση. Πάμε να δούμε λίγο πώς το σύστημα από μόνο του επιβάλλει τον να επενδύει κάποιος. Η συζήτηση των τελευταίων δύο ετών νομίζω ότι μονοπολούν το ενδιαφέρον γύρω από τον πληθωρισμό. Σωστά. Mm. Έχει εκτοξευθεί το κόστο ζωή. Ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο οικονομικό το οποίο μπορεί να προέρχεται από αρκετέ αιτίε. Οι δύο πιο βασικέ είναι ότι όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό και δεν μπορεί να καλυφθεί από την προσφορά. Άρα, ανεβαίνουν οι τιμέ για να έρθει mm -hmm. σε μια ισορροπία. Το δεύτερο ζήτημα είναι μέσω κάποιων σοκ μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής ενός αγαθού και αυτό να περάσει μετά στον τελικό καταναλωτή. Εδώ είχαμε το τέλειο, την τέλεια καταιγίδα τα τελευταία χρόνια. Mm, που, είναι που, μίξη. Ναι, mm. λόγω και του κορονοϊού κλείσαν πάρα πολλέ παραγωγικές μονάδες, δεν μπορούσε να καλυφθεί η ζήτηση mm. από τους καταναλωτές. Εφοδιαστική αλυσίδα περίεργη. Ναι, ναι. Χαμός, μακελιό... Ε, έσκασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και εκεί τεράστια ζητήματα ε, mm -hmm. γιατί η Ρωσία και η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης και του κόσμου. Άρα είχαμε την τέλεια καταιγίδα που οδήγησε στην εκτόξευση του πληθωρισμού. Πριν όμως κάνουμε τη διάγνωση αυτή της επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πληθωρισμό σε συνθήκες ηρεμίας. Οκ. Οι κεντρικές τράπεζες που είναι επιφορτισμένες ουσιαστικά είναι ο τροχονόμος mm -hmm. του πόσο χρήμα κυκλοφορεί έξω στην αγορά. Τι σημαίνει η κεντρική τράπεζα. Η Δεν κεντρ... είναι η τράπεζα που έχουμε εδώ ας πούμε, στο κατάστημα, η πυραιό, η εθνική mm. και όλα αυτά. Όχι, όχι. Οι κεντρικέ τράπεζε είναι οργανισμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ε, παρακολούθηση του νομισματικού συστήματο κάθε χώρα ή κάθε νομισματική ένωση. Είναι υπεύθυνε για τον καθορισμό των επιτοκίων, δηλαδή το κόστο του χρήματο και την παρακολούθηση του πληθωρισμού. Αυτέ mm. είναι τρει βασικοί πυλώνε, έχουν και άλλε. Πολυεργίε, ε, ναι, ναι. αλλά αυτά είναι τα πιο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. Οπότε αυτέ οι κεντρικέ τράπεζε επηρεάζουν εδώ τι δικέ μα, βλέπει. Επηρεάζουν mm. όλο τον πλανήτη mm. με βάση τι πολιτικέ του. Το θέμα είναι ότι σε συνθήκε ηρεμία οι τράπεζε έχουν ένα σκοπό συγκεκριμένο: να διατηρούν τον πληθωρισμό κοντά στο ποσοστό του 2%. Άρα, κάθε τέλο τη χρονιά το καλάθι του νοικοκυριού να κοστίζει 2 ευρώ παραπάνω από ότι το προηγούμενο έτο. Αν κάτσουμε και αντιληφθούμε λοιπόν ότι το σύστημα είναι δομημένο έτσι ώστε να επιβραβεύει την επένδυση, όχι μόνο για λόγου κερδοσκοπία, αλλά για να μην χάνουμε αγοραστική δύναμη, όλοι πρέπει να επενδύουν. Δεν το κατάλαβα. Οι κεντρικέ τράπεζε, mm. για, να, για, να επιβραβεύσουν την κίνηση του χρήματο στην αγορά, ναι. έχουν θέσει ω στόχο να διατηρούν τον πληθωρισμό σε ένα επίπεδο κοντά στο 2%. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Άρα η τράπεζα που κάνει κουμάντο τη ρευστότητα και το κόστο του χρήματο εκεί έξω. Σου λέει ότι εγώ θέλω οι τιμέ να ανεβαίνουν. Γιατί όμω θέλω οι τιμέ να ανεβαίνουν. Όταν δηλαδή εγώ έπαιρνα. Συγγνώμη, Σιγάκοπτο, έτσι. Ναι, ναι. Να μην καταλαβαίνω πραγματικά. Παίρνω λοιπόν ένα ρολόι, 100 ευρώ. Mm -hmm. Εντάξει, αυτό σε δύο χρόνια. Πώς θα κάνει με βάση τον πληθωρισμό. Περίπου 104. 104 να ευρώ. πετύχει το σκοπό τη, α πούμε, η κεντρική τράπεζα Βάλιστα. και διατηρήσει τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα. Ωραία. Βλέπει πόσο καλό είμαστε οικονομικά. Σωστό. <χει> <χει> το θέμα είναι γιατί λοιπόν η τράπεζα. Και το βάζω έτσι σαν ένα ερώτημα σε σας. Ναι. Γιατί η τράπεζα θέλει να ανεβαίνουν οι τιμέ. Γιατί να μην τι κρατάει. Γιατί να πληρώνω περισσότερο. Γιατί. Απάντησε όμω εσύ. Για την εκλέπτε. Σε δικό μου κομμάτι. Επειδή θέλουν να μα πίνουν το αίμα. Είναι... Αλλά. <χει> 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 Μπορεί να μην έχω δίκιο καταλάβεις. Όχι, Είναι μια πολιτική η οποία έχει διαμορφωθεί σε βάθο αιώνων οικονομική ιστορία. Yeah. Και ουσιαστικά η τράπεζα δίνει ένα κίνητρο στον κάθε πολίτη, στον κάθε καταναλωτή, να κάνει σήμερα μία αγορά και να μην την αναβάλει για το μέλλον. Δηλαδή, σκέψω ότι εσύ ήθελε να αγοράσει φέτο ένα σπίτι. Κάνει 100.000. Με βάση αυτόν τον πληθωρισμό, λε ότι σε δύο χρόνια θα κάνει 104.000. Άρα, κάτσε να το αγοράσω σήμερα mm. για να δαπανίσω λιγότερα χρήματα. Ένα λόγο λοιπόν να τονώσει την οικονομία και την κυκλοφορία του χρήματο. Δεύτερο σκοπό, να τιμωρήσει τον αποταμιευτή. Yes. Το να κρατά εσύ χρήματα μέσα στον λογαριασμό σου, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πουθενά, δεν έχει κανένα πολλαπλασιαστικό όφελο για την οικονομία και για την κοινωνία. Άρα σου λέει, θα εφεύρω έναν τρόπο με τον οποίο θα κάνω τον αποταμιευτή να ρίξει τα χρήματά του. Στην οικονομία. μάλιστα. Είτε καταναλώνω. Είτε καταναλώνω, είτε, 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 είτε επενδύοντα. Mm, mm, mm. Άρα, μόνο και μόνο σε αυτή τη βάση του ότι η κεντρική τράπεζα στοχεύει το 2% ετησίω στον πληθωρισμό, πρέπει να επενδύουμε για να διατηρούμε με κάποιο τρόπο την αγοραστική μα δύναμη. Χωρί να έχουμε κάνει στο μυαλό μα την κερδοσκοπία. Ναι, ναι, ναι. Εσύ όμω. Ωραία. Θυμάμαι το 9 τη πάλι mm -hmm. ότι παίζει ένα χρηματιστήριο πάρα πολύ. Mm. Τώρα δεν ακούω κάποιον να λέει. Παίζω χρηματιστήριο. Θα μου πει: Παίζω Freedom ή είμαι στη Freedom ή είμαι σε κάποιον άλλον ξέρω εγώ, πάροχο τη υπηρεσία. Bitcoin. Ή ναι. bitcoin. Εντάξει. Είναι ε, γενικά το τι πληροφορία φτάνει στον κάθε επενδυτή. Είχαμε μια έκρηξη στην τιμή των κρυπτονομισμάτων και στι χρηματαγορέ μέσα στον κορονοϊό. Αυτή η πληροφορία έφτασε στον κόσμο και επιλέξανε τα συγκεκριμένα μέσα να επενδύσουν. Τώρα, το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω τη κρίση η, η οποία μεσολάβησε. Τα τελευταία χρόνια δεν ήτανε mm. και το καλύτερο ε, δυνατό μέσο να επενδύσεις τα χρήματά σου. Ε, δεν, δεν είχε καλές αποδόσεις από το 2008-2009 και μετά. Δηλαδή, ε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ σαν αγορά. Ε, τώρα σιγά-σιγά φαίνεται πως γίνονται κάπως καλύτερα τα πράγματα. Υποβαθμίστηκε πάρα πολύ όμως ο και θα πρέπει, θέλει χρόνο να ξαναπάρει μπροστά ο θεσμός του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τι εννοεί που βαθμίστηκε? Λόγω τη κρίση, είναι λογικό να αφαιρέθηκαν πάρα πολλά κεφάλαια. Mm. Ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κειμένου. Δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι να επενδύσουν ή σωστό. Έτσι, ναι, ναι, δεν κοινόταν το χρήμα, ναι. Μειώθηκαν τα εισοδήματα, άρα μειώθηκε κατ' επέκταση ναι. και το διαθέσιμο ε, ποσό που είχε ο κάθε Έλληνα για επένδυση. Ναι. Ε, ένα άλλο τεράστιο ζήτημα ήταν ότι πολύ μεγάλο μέρο του ελληνικού χρηματιστηρίου ήταν οι τράπεζε. Mm. Ε, από τα πιο βαριά χαρτιά και από τι πιο. Αμπράβο. Έτσι, αυτή, αυτή η νοοτροπία έχει περάσει στον Έλληνα. Ότι αν επενδύσω σε τράπεζα, είμαι σίγουρο. Που έπεσαν τιμέ. Το χέφτιαμε τρει να, φορέ. Ναι. Δηλαδή, εξαϊλώθηκε τρομερά μεγάλο ποσό μέσω των τραπεζών. Λε, εξαϊλώθηκε τώρα που σημαίνει ότι κάπου πήγε αυτό το χρήμα. Αλλά πριν μα πει, πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα από τον χορηγό μα. Ξέρει πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για μα να επενδύουμε στον εαυτό μα καθημερινά. Και αν θέλει και εσύ να επενδύσει, δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα από το σημερινό χορηγό μα, τη Freedom 24. Άνοιξε τώρα ένα λογαριασμό Account για να παίρνει 2,5% ετησίω σε καταθέσει ευρώ σε καθημερινή βάση. Το d Account προσφέρει πρόσβαση σε 1 εκατομμύριο μετοχέ, σε ETF, stock options και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, προαγορέ προσφορέ νέων μετοχών στην αγορά, καλύτερε τιμέ και δίκαιε προμήθειε. Επίση, διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή σε stock options στην Ευρώπη με 0,65 δολάρια αναπαραγγελία. Και γιατί να επιλέξει το 24 επειδή είναι ευρωπαϊκή Θικατρική τη Αμερικάνικη εταιρεία Freedom Holding Corporation, εισηγμένη σε Nasdaq, είναι αξιόπιστη, διαφανής και ελέγχεται και από SISEC και από BUFFING και από SEC. Τι άλλο θες. Πάτησε το παρακάτω link για να φτιάξεις και εσύ τώρα το δικό σου επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom24. Αυτό είναι το μήνυμά μας από την Freedom. δεν ξέρεις την εταιρεία φαντάζομαι. Ε, έλεγα πως θα πεις χωριγός τώρα. Ε. <laughs> <laughs> λοιπόν, θέλω να το πω εδώ. Το γερό τον κουθμονάξαμε εμεί. Δεν μα είπε επειδή έχουμε αυτή τη συνεργασία να έρθω παιδιά, να κάνω και μια παρουσία. Όχι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο γενικά δεν πολύ βγαίνει. Έχει κάνει δύο-τρει παρουσίε. Η μία πολύ καλή έκανε με τον Κοσμά πρόσφατα. Ναι, α, ναι. Που βγήκε στο βίντεο που κάνατε. Το όχι, πια. Φτάνει πια με τη Φρίγκο ναι. που πήγε σφαίρα. <laughs> και κάνετε και μια πολύ καλή κίνηση με την φλόγα. Θε να μα πει λίγο γι' αυτό. Ναι. Ε, ήταν μια συνεργασία την οποία πέρασε ένα χρόνο για να συμφωνήσουμε με τον Κοσμά στο, στου όρου. Που έθεσε ο ίδιο ουσιαστικά mm. για να αναλάβει το review τη πλατφόρμα. Έναντι ε, αμοιβή, ε, διέθεσε όλο το ποσό για το έργο τη Φλόγα και προ τιμή του. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση. Ε, ο Κοσμά έκανε μια εντελεχή έρευνα στην εταιρεία. Εγώ ένιωθα σαν να είμαι εξεταση εξέταση. Mm -hmm. Κάναμε δηλαδή ώρα ορα-calls, το ένα πίσω από το άλλο. Ε, Μα ρώτησε ακριβώ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε τι συμβαίνει ε, με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται ε, οι εντολές, τα assets των πελατών, πώς... Ε, Διασφαλίζονται από mm. αρνητικά γεγονότα, από ε, πιστοτικά γεγονότα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την αγορά και την εταιρεία. Ε, οπότε νομίζω το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ποιοτικό και φάνηκε. Ε, να κόσμο... πούμε εδώ ότι μιλάμε για τον Κοσμάτο Μαρινάκη, είναι καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη, που έχει και ένα κανάλι στο YouTube των Griegonauts. Να είχαμε φέρει και εμεί εδώ. Θα παίζει εδώ πέρα, αν η Γιάννη βάλει το link να παίζει, τι mm. κουβέντε που είχαμε κάνει με τον Κοσμά. Ε, και τα λεφτά που έδωσε η Freedom για να κάνει αυτόν τον έλεγχο ο Κοσμά ε, τα, τα έδωσε όλα στη Φλόγα. Μετά έτσι. από πρωτοβουλία του Κοσμά, σωστά, διατέθηκαν όλα για το, για το έργο τη Φλόγα. Θα εγκαταστήσουν ένα καινούριο σύστημα θέρμανση ε, στι εγκαταστάσει mm -hmm. του. Ε, πολύ σημαντικό για να. Μπράβο και σε εσά. Μπράβο και στον Κοσμά. Συγχαρητήρια. Και για το των έργο, των έργο φυσικά τη Φλόγα, εννοείται. Πολύ σημαντικό. Πε μα λίγο αυτό που λέγαμε πριν τον χορηγό, πριν πέσει το μήνυμα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ναι, εξαϊλώνονται Πού πάνε. Όταν πτωχεύει μια εταιρεία, ναι. εξαφανίζεται κεφάλαιο το οποίο έχουν διαθέσει οι επενδυτέ, οι ιδιοκτήτε, πείτε το όπω θέλετε. Οι τράπεζε ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τα κόκκινα δάνεια ήταν σε δυσθεώρητα επίπεδα στην Ελλάδα. Συνεπώ δεν είχαν αρκετά κεφάλαια για να εξυπηρετήσουν κόσμο και τι ίδιε του ανάγκε ουσιαστικά. Αυτό είναι που λέμε ανακεφαλαιοποίηση, mm. δηλαδή χρειαζόντουσαν έξτρα κεφάλαια για να συνεχίσουν να λειτουργούν να μπορεί εσύ να πηγαίνει στο ATM, να βάζει την κάρτα και να βγάζει χρήματα και να χρηματοδοτούν εννοείται και τι υπηρεσίε του, τι λειτουργίε του. Ε, τρει φορέ βρεθήκαν σε πάρα πολύ άσχημη θέση για πολύπλοκου λόγου, ο οποίο δεν μπορούμε τώρα ναι. να του αναλύσουμε, Ω, ναι. αλλά ουσιαστικά είναι σαν να πτωχεύσαν οι εταιρείε. Σαν να πέσαν έξω τρει φορέ. Ποιο φταίει όμω γι' αυτό, δηλαδή λε κόκκινο δάνειο. Δηλαδή, αν έχω πάρει εγώ ένα δάνειο και δεν μπορώ να το πληρώσω, Θεωρείται κόκκινο, σωστά. Ναι, αν δεν εξυπηρετεί. Το εγώ δηλαδή, που πτωχεύει η τράπεζα. Γιατί τώρα είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή. Πάμε. με το... μεγάλε κουβέντε κάνουμε. Είναι, είναι σύνθετο <laughs> να αναζητήσει mm. την ευθύνη ξεκάθαρα. Γιατί, Γιατί η τράπεζα είναι ένα κερδοσκοπικό οργανισμό. Mm. Σαν κερδοσκοπικό οργανισμό θέλει να βγάλει χρήματα. Τα χρήματα η τράπεζα, κατά κύριο λόγο, τα βγάζει από το επιτόκιο που παίρνει, από το δικό σου δάνειο, από τη δική σου προσθετική κάρτα και κ.ο.κ. Mm. Άρα η τράπεζα θέλει να πουλήσει. Όσο πιο καλά είναι τα πράγματα σε μια κοινωνία, σε μια οικονομία. Τόσο μεγαλύτερα ρίσκα μπορεί να πάρει. Mm. Άρα, να δώσω δάνειο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαμηλότερο εισόδημα από ό,τι ρε παιδί μου υπολόγιζα. Αλλά εντάξει, ναι. η οικονομία πάει καλά. Λογικά δεν θα σταματήσει να εργάζεται. Του, ναι. Θα έχει ένα εισόδημα να το εξυπηρετεί σε έναν βαθμό. Παρ' όλα αυτά, την ώρα που εγώ δεν μπορώ να πληρώσω και πτωχεύει η τράπεζα Χ, mm -hmm. το δάνειό μου κάπου αλλού πηγαίνει και με παίρνει ένα άλλο τηλέφωνο, ο ψή, και μου λέει χρωστά. Και γιατί αγοράσαμε μέσα αυτά τα δάνεια. Αυτό πώ δουλεύει. Ναι. Ε, γιατί ε, είναι ε, να πτωχεύει η τράπεζα, συνεχίζουν να χρωστάω κάπου. Γιατί το να πτωχεύσει μια τράπεζα με την ξεκάθαρη έννοια του νόμου, δηλαδή να κλείσει, να, mm. να γυρίσει το λουκέτο μια μέρα και να πα να μην βρει τίποτα μέσα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλε συνέπειε σε ένα ευρύτερο σύνολο. Όχι μόνο σε αυτόν που έχει πάρει ένα δάνειο και οκ, okay, δεν θα το πληρώσω πιστόλι. Mm. Τα χρήματα που καταθέτει ένα άνθρωπο μέσα δηλαδή τα χρήματα που έχουμε εμείς στο λογαριασμό μας τα έχουμε μεν λογιστικά αλλά η τράπεζα λόγω της φύσης της λειτουργίας της έχει τη δυνατότητα να τα δανείζει έξω κρατώντας ένα συγκεκριμένο ποσοστό σαν κεφάλαια ε, απαραίτητα ε, να υπάρχουν μέσα στους Είλυσης λογαριασμούς. Ασφάλεια. Είναι, ναι, είναι από συγκεκριμένους regulators, ναι. από συγκεκριμένους ε, ε, ρυθμιστές, ρυθμιστές σωστά, ένα απαραίτητο επίπεδο κεφάλαιων το οποίο πρέπει πάντα να βρίσκεται στους λογαριασμούς των τραπεζών. Ας πούμε ότι αυτό το ποσό είναι χοντρικά 10%. Mm -hmm. Το υπόλοιπο 90% η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να το επενδύει είτε με τη μορφή δανείου είτε με τη μορφή άλλων ε, επενδύσεων στην αγορά. Okay. Οπότε εγώ βάζω 100 ευρώ μέσα στην τράπεζα μου λες. Mm -hmm. Και τα, 90 κάπου τα έχει δώσει η τράπεζα. Σωστά. Τα 90 κάπου έχουν επενδυθεί. Είτε τα έχω πάρει εγώ δάνειο, mm. είτε τα έχει επενδύσει σε mm. κάποιε άλλε λειτουργίε. Έχει μόνο τα 10 μέσα. Έχει τα 10 μέσα τα οποία είναι ένα απαραίτητο mm. μαξιλάρι. Γιατί σου λέει μπορεί να θέλει να τραβήξει κάτι. Σωστά. Να πάω στο ATM να πάρει ένα Σωστά. ευρώ. Σωστά. Ωραία. Άρα το να μην εξυπηρετήσω εγώ το δικό μου δάνειο μπορεί να επιφέρει την πιθανότητα να μην πάρει και εσύ τα χρήματα που έχει καταθέσει μέσα. Άρα δεν είναι τόσο απλό το ότι πτωχεύει μια τράπεζα βαρά όπω το δάνειο. Πρέπει να δημιουργήσει. Σωστά. Και το είδαμε και στην Αμερική πάρα πολύ πρόσφατα. Mm. Έτσι. Τα bank runs δεν είναι ε, ε, σημερινό φαινόμενο. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Το 1907 σε ένα bank run στην Αμερική ε, είχε γίνει, πώς έγινε τώρα με την Silicon Valley Bank αν είδατε mm. και όλη αυτή τη διαδικασία στην Αμερική. Το 1907 είχε γίνει ένα παρόμοιο γεγονός. Ε, ήταν πολλές τράπεζες στο όριο της κατάρρευσης και εκεί ο JP Morgan, ο ιδρυτής Τζον Πίρμοντ Μόργαν, ο ιδρυτής τη τράπεζα τη μεγάλη αυτή, που ακόμα υφίσταται, από το 1907 τότε ήταν πρωταγωνιστούσε στα οικονομικά τεκτενόμενα τη Αμερική, είχε μαζέψει όλου του τραπεζίτε, του είχε κλειδώσει μέσα στη βιβλιοθήκη του, είχε πάρει το κλειδί, το είχε βάλει στην τσέπη. <laughs> «Κύριε, αν δεν τα βρούμε, δεν φεύγει κανένα από εδώ μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο. Και αφήνα μπιστολιπάνω, Δημοκρατικά. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με άλλε επιφανεί επιχειρηματίε εκείνη τη εποχή, καταθέσαν δικά του κεφάλαια μέσα στι τράπεζε για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Mm. Ε, άρα ο, ακρογωνιαίος λίθος του οικονομικού συστήματος που λέγεται καπιταλισμός είναι η εμπιστοσύνη. Αν διαταραχθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, διαλύεται, καταραίει, σαν χάρτινο σπύργος. Mm. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα. Ακούω ότι έρχεται μια κρίση η οποία μπορεί να είναι και χειρότερη του 2008. Όχι, δεν είναι η ίδια. Γιατί οι άνθρωποι λόγοι, φοβούνται. Όχι. Ναι, είναι τα λογικό. Τα παιδιά. Παιδιά, η, η ιστορία δεν σταματάει να γράφεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα μέσα ε, επικοινωνία, τα οποία ασχολούνται με την οικονομική επικαιρότητα, πρέπει να βγάλουν το ψωμί του. Άρα θα πρέπει να πάρουν το κλικ από τον άνθρωπο ο διαβάζει την είδηση. Mm. Γι' αυτό και θέλουν να παρουσιάζουν πάρα πολλέ φορέ κάποια γεγονότα ω πάρα πολύ σημαντικά ή ω τόσο βαρύγδουπα, που μπορεί να απειλούν και την ευστάθεια του συστήματο του παγκοσμίου για να πάρουν το κλικ για να πουλήσουν την είδηση. Ναι, η παγκόσμια οικονομία τώρα, α πούμε, δεν είναι και στα καλύτερα τη. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από έναν άνθρωπο που είναι ειδικό όπω mm. εσύ. Έτσι. Μπορούμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα, να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η οικονομία. Σίγουρα δεν βρίσκεται εκεί που βρισκόταν το 2008. Γιατί και το 2008 ήταν ένα γεγονός, αυτό που συνέβη στην Αμερική με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου και ο τρόπος με τον οποίο τιτλοποιήθηκαν και πουλήθηκαν σε... και δημιούργησε όλο αυτό το ντόμινο, ας πούμε, στην... στο χρηματοοικονομικό τομέα. Οι regulators το λάβανε υπόψη και πλέον είναι πάρα πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουν για να αποφύγουμε ένα παρόμοιο τέτοιο γεγονός. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ναι, είχαμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τον πληθωρισμό που το αναφέραμε. Γεωπολιτικοί παράγοντε, οι οποίοι σίγουρα πάντα δεν είναι και το πιο ευχάριστο να λέει ότι έχω έναν πόλεμο στην Ελλάδα. αύξηση επιτοκίων. Είχαμε μηδενικά είχαμε επιτόκια περίπου 10 χρόνια. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν τα προλάβαμε στην Ελλάδα. Λόγω τη κρίση, Μα... δυστυχώ δεν μπορούσαμε να δανειστούμε με τόσο χαμηλά επιτόκια. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμεί. Ε... Αυτό τόνωσε τρομερά την αγορά και τη Αμερική αλλά και τη Ευρώπη. Και θα πρέπει να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Και τα επιτόκια, όπω είπαμε, είναι ένα τρόπο με τον οποίο καταπολεμάμε τον υψηλό πληθωρισμό. Mm -hmm. Είναι ένα εργαλείο των κεντρικών τραπεζών για να συγκρατήσουν λίγο τις τιμέ. Γιατί σε επιβραβεύουν να μην καταναλώνει, αλλά να βάζει τα χρήματά σου, για παράδειγμα, σε αποταμιεύσει. Αν παίρνει 3-4%, για ποιο λόγο να τα χαλάσω σήμερα. Τι σε εμποδίζει ρε Γιώργο. Πε ότι εγώ κάνω μια επένδυση στο... στη Φρίγκομ. Mm -hmm. Τι θέλω, παίζω μια μετοχή μέσα τη πλατφόρμα. Τι σε εμποδίζει σένα, Freedom, να πάρει τα λεφτά και να εξαφανιστεί. Είναι πρακτικά δύνατο. Mm. Είναι, δηλαδή, το, υπάρχει ένα ισχυρότατο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι αλεξίσφαιρο. Δηλαδή, πρέπει να έχει δημιουργηθεί, να έχει οργανωθεί μια τεραστίων διαστάσεων απάτη από του ηθήνοντε νου μια mm. εταιρεία οι οποίοι έχουν σκοπό να κάνουν. Αυτή την, να εξαπατήσουν το, το, κοινό για να, και να αποφύγουν πάρα πολλού ελέγχου. Επιτροπέ κεφαλαίου αγορά, τι ελεγκτικέ εταιρείε οι οποίε τσεκάρουν του ισολογισμού, του τραπεζικού λογαριασμού των πελατών, mm. ε, του αποθετηριακού λογαριασμού στου οποίου φυλάσσονται τα assets, διαχωρίζονται τα κεφάλαια των πελατών από τα κεφάλαια τη εταιρεία, τα assets των πελατών, οι μετοχέ των πελατών από τι μετοχέ τη εταιρεία κ.ο.κ. Και, και είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια με τα οποία γίνονται και πολύ αυστηροί και υποπτικοί μηχανισμοί. Κάθε κίνηση που γίνεται μέσα σε μια πλατφόρμα καταγράφεται και αποστέλλεται στα ευρωπαϊκά όργανα. Mm. Άρα, εσύ με το ID. Τη κίνησή σου, μπορεί να πα και να εξακριβώσει αν αυτή έχει ε, διοχετευθεί εκεί που πρέπει ναι, ή όχι. Αν δεν υπάρχει όμω το χρήμα εκεί πέρα, δεν θα πάρω κάτι. Θα πάρω. Αν το έχει πάρει κάποιο χεράκι. Ναι, αλλά πώ να γίνει αυτό. Είναι... Πώ να γίνει, Γιατί <στονίκομαι> το έχουν φτιάξει, γιατί. Έβλεπα τι προάλλε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, <στονίκομαι> που άλλο έκανε την συναλλαγή. Κέρδισε κάποια χρήματα. Πάει να κάνει withdrawal, να, να τραβήξει τα χρήματα και δεν υπήρχαν ποτέ και περίμενε μήνε. Ναι, υπάρχουν ακόμα τέτοια mm. σχήματα. Υπάρχουν. Ναι. Αλλά γι' αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το να κερδίσεις σαν brand name την εμπιστοσύνη του κόσμου. Mm. Ε και να είσαι απόλυτα διαφανή και αξιόπιστο. Τώρα, ένα τύπο ο οποίο σε παίρνει τηλέφωνο ή σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει Καλησπέρα, βάλε 100 ευρώ και θα βγάλει. Ε, Χαίρεση. Και... Για μένα ε, είναι. Εκεί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Ε, Πώ να υπάρχει. Πού θα ξέρει τώρα ο άλλο, ποιο είμαι εγώ που σου έστειλα το μήνυμα, mm. πού έκανε κατάθεση τα χρήματα και άμα είναι κρύπτο, πια στα κούρευτο να. και πού κατάληξαν αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι να, μην να, να έχει οικονομική παιδεία ο κόσμο και να μην είναι αφελή ώστε να πιστέψει ότι κάποιο άνθρωπο μπορεί να του δεκαπλασιάσει τα κεφάλαιά του μέσα σε ένα μήνα χωρίς κανένα άλλο κόστος οπότε ένας κανόνας είναι αυτός, δηλαδή εκεί που ακούς πολλά ως λαγούς δεν το συζη... ναι παιδιά είναι... ναι. δεν το συζητάμε αυτό ε εδώ παλεύουμε για να ματσάρουμε την απόδοση του S&P ας πούμε που mm. είναι περίπου 9% ετησίως όταν κάποιος σου λέει ότι θα βγάλεις 100% σε ένα μήνα ε, δεν είναι λίγο ύποπτο ναι. ε, πολύ θα έλεγα πάμε σε κάτι λίγο πιο προσωπικό ένας άνθρωπος που συνέχεια με αυτά ε, έχει ηρεμία. Γιατί φαντάζομαι, τώρα σε φαντάζομαι να έχει 7 οθόνε στο γραφείο σου και να βλέπει δείκτε και να βλέπει τα mail να σκάνει κτλ. Είναι λίγο θυστικό. Όταν γνωρίζει δηλαδή, το, το περιβάλλον αυτό της αγορά και το, το industry, το χρηματιστηριακό, σε, 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 σε τραβάει σαν μαγνήτη. Είναι τρομερό να βλέπει καθημερινά να ενσωματώνεται η πληροφορία στι τιμέ. Mm. Και όχι καθημερινά, σε επίπεδο ώρα σε επίπεδο λεπτού. Να βλέπει δηλαδή πώ εκατομμύρια ανθρώπων αποφασίζουν για το πού πιστεύουν ότι θα πρέπει να βρίσκεται η τιμή μια εταιρεία. Ε, οπότε, ναι, με, 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 δημιουργικά με, με καθυλώνει στο να παρακολουθώ τις εξελίξεις, να παρακολουθώ τις αγορές. Σίγουρα δεν μπορώ να κοιμηθώ πριν τις 11 η ώρα που κλείνει το Αμερικανικό χρηματιστήριο. Τι μπορεί να γίνει άμα κοιμηθείς 10 η ώρα εσύ. Δεν, είναι. Έχει γίνει μέρος της ζωής μου. Θέλω να δω το κλείσιμο. δεν είναι. δεν θα κάνω κάτι. Κάνω το κλείσιμο, κάνω το αγρό. Δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα. Δεν θα κάνω κάτι, απλά να, δούμε πώς έκλεισε η αγορά. Κοίταξε, σε όλα τα πράγματα έχει να κάνει με το τι θέλει και με το τι χρειάζεται. Εντάξει. Γιατί πιστεύω ότι θα ήθελε να ξέρει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά ακόμα και αν δεν τα δει ή αν δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Ναι. Αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα καλά. Δεν γίνεται. Η καμπύλη δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο προ τα πάνω. Ναι, ναι. Είναι... Ήταν ένα πολύ μεγάλο challenge και για μένα του να αποδεχτώ ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. <laughs> Είναι... Και, και ακόμα δηλαδή καταβάλω προσπάθεια στο Ολόκληρη μας είναι κατασκευασμένη γύρω από τον έλεγχο. Ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, Όλα από εκεί γύρω κυλούνται. Τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτή είναι η βάση των πεπιθυσίων μας. Και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Το μόνο που μπορείς να ελέγξεις στη βάση, έτσι, είναι το πώς θα ναι. ναι. Δεν, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου σκάσει τώρα να πας στιγμή. Και στο λέω εμεί τώρα γιατί βλέπουμε πούμε, και την εταιρεία οικονομικά. Mm -hmm. έτσι, ε, μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα προβλέψεις δεν μπορείς, δεν μπορείς. γιατί πάντα ε, η, η πιο δύσκολη η πιο πολύπλοκη μετοχή ας πούμε μέσα σε εισαγωγικά είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά ναι. είναι ότι πιο απρόβλεπτο υπάρχει στον πλανήτη ναι, ναι, ναι. αυτή τη στιγμή γιατί, ο, γιατί απ' την άλλη ας πούμε φαντάσου ότι εγώ έχω ε, ό,τι γνώσεις και αν έχουμε έτσι έχω δύο αντίθετου πόλεις στο μυαλό μου. Ο ένα είναι ότι η αγορά επηρεάζεται από τις ανθρώπινες ανάγκες που είναι πολύ πολύ ασταθεί. Ε, απ' την άλλη, ότι υπάρχει μια ελίτ που κατευθύνει τα πράγματα έτσι ώστε να μα κάνει να έχουμε ανάγκε. Καταλαβέ. Ότι κάποιοι λίγοι κοιτάνε πώ θα υποφεληθούν. Ηλουμινάτη. Εδώ, Ρε Χρήστο, που λε, δεν μπορεί να ελέγξει, α πούμε, πέντε πράγματα στο γραφείο και μπορεί να ελέγξει 6 δισεκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια. Να... Φέρα, ναι. Είναι κατανοητό. Ναι. Αλλά ξέρει, Υπάρχουν και υπάρχει και τόσο, τόσο πολύ άρθρα, YouTube και αυτά, συνωμοσίε και τέτοια, ναι, ναι. και πιστεύουμε ότι πολλέ φορέ η τύχη του πλανήτη κρίνεται από ανθρώπου που βρίσκονται μέσα σε ένα δωμάτιο. Δεν είναι μια εύκολη λύση να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Από το να πιστέψουμε ότι και οι άλλοι, οι οποίοι κάθονται μέσα και αποφασίζουν, είναι άνθρωποι σαν εμά. ή να ζει με την ελπίδα ότι μπορεί κάποτε να γίνει σαν αυτού. Ναι, εντάξει, αν σε κάνει motivate αυτό το πράγμα. Ή <laughs> να Άρα... 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 σου φύγει η ευθύνη ότι μπορεί να κάνει κάτι Βέβαια, και εσύ για σένα. Φυσικά. Απ' την άλλη, όμω, μερικά πράγματα ίσω απλά συμβαίνουν. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει κι εσεί από ε, κόσμο με τον οποίο μιλάτε ότι είτε είσαι CEO μια τράπεζα ή μια πολυεθνική, είτε είσαι ένα άνθρωπο που δουλεύει σε 9 με 5, ε, είσαι στο τέλο τη μέρα άνθρωπο. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν ούτε ερπετόμορφοι, ούτε ηλουμινάτοι, ούτε κάποιος με τρομερέ μαντικέ ικανότητε που θα μπορούσε να είναι ο πάπετμαν του πλανήτη και να ελέγχει mm -hmm. όλο τον κόσμο. Mm -hmm. ε, εγ εγώ κειμένο ότι είναι το τι σε προκαλεί να ασχοληθεί, πόσο θε να εξελιχθεί σαν άνθρωπο, πόσε ευθύνε θέλει να αναλάβει σαν άνθρωπο. Mm -hmm και για μένα είναι μια εύκολη λύση το να προσπαθεί να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει στον κόσμο βασισμένο σε τέτοιε συνωμοσίε. Εσύ στη ζωή σου καταλαβαίνει πότε ένα άνθρωπο είναι καλή επένδυση για σένα και για τη ζωή σου. Νομίζω έχω φτάσει πλέον σε ένα σημείο που το, που το καταλαβαίνω. Ή τουλάχιστον προσπαθώ να αναλύσω όσο δυνατόν περισσότερα δεδομένα και ενδείξει που μου δίνει αυτό ο άνθρωπο για να αποφασίσω στο ότι τον θέλω δίπλα στη ζωή μου γιατί είναι μια καλή επιρροή για μένα. Ή φίλο, ή συνεργάτη, ή σύντροφο. Σωστά, σωστά. Ε, κυρία χαρακτηριστικά. Να μαθαίνω κάτι από αυτόν στο τέλο τη μέρα. Να... Του ζητάς ένα report, λοιπόν, σύντροφο. Να ξέρει ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει. Να νιώθω ότι εξελίσσομαι Μαρτέρη. Να νιώθω ότι έχει κάτι να μου πει. Πότε αισθάνεσαι ότι εξελίσσεσαι. Αισθάνομαι ότι εξελίσσομαι όταν βγαίνω από το comfort zone Όταν. Κληθώ είτε από παρένεση άλλου είτε από δική μου πρωτοβουλία να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει. Το να ξεκινήσω μια δουλειά σαν υπεύθυνο ενό γραφείου mm. δεν ήταν comfort zone. Το να συγκατοικήσω με τη σύντροφό μου δεν είναι comfort zone. Αυτό κι αν είναι. Ε, ναι, αλλά και όλα αυτά τα πράγματα που νομίζω με βελτιώνουν στο τέλο τη μέρα mm. και θέλω να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο κόσμο που έχω τριγύρω μου. Δηλαδή mm. να είναι και αυτό στην ίδια νοοτροπία, να βγαίνει από τη ζώνη της άνεσής του και να βελτιώνεται σαν άνθρωπο στο τέλος της μέρας. Να δοκιμάζει νέα πράγματα, νέες εμπειρίες, να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Ξέρεις τι πάνω από το 95% των αποφασιών μας είναι συνείδητες. Αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει έναν ανεπιλωτή. Ε, πώς μπορείς ε, να ξέρεις ότι... Η αποφάσεις... τρομερή κουβέντα. Τρομερή Ντάνιελ Κάνεμαν, σκέψη αργή και γρήγορη. Φύγει φάστας λόγου, ναι. Όπως και το pick and ε, rule. Ναι, ε, έχει, 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 έχει ποσοτικοποιήσει ναι. Ναι. Προσπαθεί μάλλον να, να ποσοτικοποιήσει μέσω εμπειρικών παρατηρήσεων την ανθρώπινη ψυχολογία. Ε, έχει αποδειχθεί ότι η ψυχολογία είναι ένας πάρα πολύ μεγάλο παράγοντα mm -hmm. λήψη αποφάσεων και εγώ στέκομαι από την πλευρά που ξέρεις, προσπαθώ να παρατηρήσω αυτά τα ψυχολογικά τερτύπια του κοινωνικού συνόλου και να τα ακολουθήσω. Είναι δηλαδή ακόμα και μια στρατηγική επενδυτική, την οποία θα μπορούσε να διαλέξει κάποιο. Να κινείται με βάση ε, την ψυχολογία τη Αγέλη, του κοινωνικού συνόλου. Μα ο φόβο και η ελπίδα είναι δύο από τα πιο ισχυρά κίνητρα που υπάρχουν. Ναι. Αυτό είναι και στι επενδύσει ε, ναι. ισχύει. Δηλαδή, ναι. το, αυτό που γινόταν ε, την περίοδο του κορονοϊού, όταν ας πούμε ε, κλείναν τα χρηματιστήρια, ή λέγανε ότι θα μπορεί να κλείσουν τα χρηματιστήρια, ή κλείναν οικονομίε, κλείναν εργοστάσια. Έβλεπε πανικό, φόβο, αποτυπωμένο πάνω στο ταμπλό. Και τότε είναι που γίνεται ο άνθρωπο ο Ναι, 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 ναι. Τότε είναι που δεν ξέρει τι πράγματα. Γιατί λειτουργεί το ένστικτο. Ναι. Δεν λειτουργεί η... η λογική ή ένα μηχανισμό λήψη απόφαση ο οποίο ξέρει. Εσύ εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Mm. Δηλαδή υπάρχουν στιγμέ. Και καταλαβαίνω ότι αυτή η ερώτηση μπορεί να είναι πραγματικά χαζή, έτσι. <laughs> πραγματικά. Αλλά από πίσω τη έχω το ένστικτο ότι κρύβει σοφία. Δηλαδή υπάρχουν στιγμέ που λε, φιλέ, το 50% τώρα είναι ένστικτο. Δηλαδή τώρα σπρώχνομαι σπρώχνω με προς το ένστικτό μου. Αλλά αν το ένστικτό μου μου λέει ότι αυτό είναι σωστό, πώς μπορώ να αξιολογήσω καλύτερα ότι είναι όντω σωστή αυτή η επένδυση για αυτό που θα πάρω. Ε, θα σου πω ότι έχω επιλέξει εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι Συνυ... το σωστό. Συνυ... Συνειδητά. Ναι, ε, εγώ σωστή. προσπαθώ να ελαχιστοποιήσω το impact που έχει το ένστικτο στι αποφάσει μου. Προσπαθώ να συλλέξω όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, όσο το δυνατόν περισσότερε πληροφορίε, να τι αναλύσω και το ένστικτο να είναι ένα ξεστό κερασάκι, α πούμε, τη απόφαση πάνω στην τούρτα. Να είναι ναι, ένα πολύ μικρό ε, κομμάτι στον μηχανισμό τη λήψη τη απόφαση. Έτσι έχω επιλέξει. Μέχρι στιγμή μπορώ να πω ότι έχει λειτουργήσει. Ναι. Ε, πιο μικρό χρησιμοποιούσα περισ περισσότερο το ένστικτό μου. Όσο ναι. μεγαλώνω, αρχίζω να το. Όχι ότι δεν το εμπιστεύομαι, ε, απλά εμπιστεύομαι περισσότερο τα δεδομένα. Εντάξει, και το ένσυχο όμω δεν είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή είναι η εμπειρία και η γνώση ναι. που έχει. Θεωρώ ότι κάνει ρεκόλ εκείνη τη στιγμή. Ισχύει. Υπήρξε κάποια στιγμή που έκανε μια τρομερή πατάτα πάνω σε επένδυση. Σίγουρα, ναι. ναι, ναι. Απορώ... Τι νιώθει εκείνη τη στιγμή. Πώ νιώθει στην εσύ, αρχή, εσύ, εσύ. εσύ που είσαι επαγγελματία του είδου. Ε, τώρα, σαν επαγγελματίας, επαγγελματία, αυτό που ξεχωρίζει έναν επαγγελματία από έναν ερασιτέχνη στι αγορέ είναι το κρύο αίμα όταν κάνει την πατάτα. Ναι. Ότι έκανα πατάτα, κλείνω τη θέση, έκανα λάθο, παίρνω τη ζημιά μου και φεύγω. Mm. Ε, ο χειρότερο σύμβουλο είναι το να νευριάσει και να ζητήσει εκδίκηση για την πατάτα που έκανε. Mm. Εκεί που αρχίζουν να προβλήματα. Να ρεφάρει. Να ρεφάρει. Σωστά. σωστά. Ναι. Ε, Τότε είναι τζόγος. Τότε ναι, παίρνει άλλη έκταση το, το ζήτημα. Mm -hmm. Πιο μικρό και στην αρχή των βημάτων μου εννοείται ότι το πάθηνα κι εγώ αυτό. Ε, προσπαθούσα να επανορθώσω για το λάθο που έκανα. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι έκανα λάθο, ή ότι δεν είχα σωστό ένστικτο όταν πήρα αυτή την απόφαση, οπότε προσπαθούσα να εκδικηθώ. Ε, μόνο χειρότερα αποτελέσματα φέρνει αυτό. Πόσα άτομα τώρα, πόσους χρήστες έχει αυτή τη στιγμή η Freedom. Έχουμε ξεπεράσει τους 33.000 χρήστες αυτή τη στιγμή. Και πόσα εκατομμύρια κεφάλαια λεφτά θα είναι μέσα τώρα εκεί πέρα. Τι έχουν σου δημιουργεί και πώς το χειρίζεσαι. Κοίταξε, είναι, είναι μεγάλη ευθύνη που έχεις όταν ε, ένα τόσο μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει εμπιστευτεί τα κεφάλαια του στην εταιρεία. Γιατί είμαι και το πρόσωπο της εταιρείας mm. στην Ελλάδα. Ε, μαζί με τα παιδιά εννοείται του γραφείου που έχουμε κάνει ένα Τρομερό team mm -hmm. επαγγελματιών. Εμένα προσωπικά μου εμπνέει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη η ομάδα του management τη εταιρεία στην Κύπρο. Ε, έχω γνωρίσει προσωπικά και το CEO τη εταιρεία. Mm -hmm. ε, οι κινήσει οι οποίε κάνουν, το πόσο παρακολουθούν το industry των χρηματοοικονομικών, το πόσο προσαρμόζονται στι επιταγέ τη αγορά και στα νέα δεδομένα ε, που καθημερινά αλλάζουν το μοτίβο mm -hmm. στον χρηματιστηριακό τομέα. Άρα, ε, όλο αυτό που εισπράττω προσπαθώ να το μεταδώσω. Και στα παιδιά στο γραφείο, αλλά και στον κόσμο ο οποίο ενδιαφέρεται για τι υπηρεσίε μα. Για μένα είναι εύκολο, ηγεσία, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Και εσύ με τη σειρά σου, την ομάδα σου από κάτω. Το μεγάλο μου άγχος είναι να μην ικανοποιηθεί mm. ο πελάτη από το προϊόν το οποίο ε, παρέχουμε. Να έχει ένα customer journey, ένα ταξίδι δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα μας από τη στιγμή που θα ανοίξει το λογαριασμό, που θα κάνει τις επενδύσεις του, που θα αποφασίσει να τραβήξει τα κεφάλαια του πίσω, για παράδειγμα, στον τραπεζικό του λογαριασμό. Όλο αυτό να γίνει με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο και να χαρίσει μια ωραία εμπειρία στον κάθε πελάτη. Πώ αποφορτίζεσαι, Τι θα κάνει δηλαδή για να φύγει κάπω η καθημερινότητα, το άγχο, η ευθύνη, όλα αυτά. Το χειμώνα θα κάνω σκι. Ωραίος. Το καλοκαίρι θα κάνω βόλτα. Με γόντα... τα λεφτά λέγω <laughs> και <τί>. <laughs> 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 Θα κλείσω την <laughs> Θα πω να πάρω ένα σαλέ μεγάλο. <laughs> 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 και στην Ελλάδα μια χαρά είμαστε. <laughs> Ε, το χειμώνα θα ανέβω βουνό, θα κάνω σκι. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιόνι, μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Το καλοκαίρι θα φύγω με του φίλου μου με τη μηχανή να πάω πάλι στο βουνό. Γενικά είμαι λάτρη του βουνού. Μα, ε, πάμε, ξεκινάμε, ανεβαίνουμε πάνω και από χωματόδρομου πάμε από χωριό σε χωριό. Σήμα, βλέπω, να βλέπει τι αγορέ, βέβαια. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εκεί πέρα προσπαθώ να αποσυνδεθώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα Αλλά... υπάρξουν μέρε που δεν θα κοιτάξει καθόλου αγορέ ή το κινητό σου και όλα αυτά. Πολύ σπάνια. Μπορεί να είναι τρει μέρε το χρόνο, τέσσερι. Που δεν θα κοιτάξω, δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Ναι, να. τώρα μα ελίξει το και το σκεφτόμουν, α πούμε, ότι θα σε κουμπάρω. Σαν αγάπη έτσι σύντομα. Mm. Ε, θα έχει το κινητό σου δίπλα να βλέπει τι γίνεται. Την <laughs> ώρα που αλλάζει. Ευτυχώ είναι Σάββατο <laughs> και δεν είναι ανοιχτά τα χρηματιστήρια. <laughs> Ποιο είναι το πιο μεγάλο άγχο να γίνει τι <laughs> είτε στι αγορέ είτε στην εταιρεία. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει και το απέφυγε. Σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο νομίζω. Δεν ξέρω, συμφωνείτε. Με φοβίζει πάρα πολύ ο θάνατο. Mm. Και με φοβίζει πάρα πολύ ο. ο ευνίδιο θάνατο. Ε, το να μην έχω ξέσει. Είναι αυτό που λέγαμε ότι βγαίνει λίγο έξω από τον έλεγχό σου. Ε, αυτό είναι ο μεγαλύτερο μου και και φόβο. που δεν μπορεί να ελέγξει. Δεν μπορεί να ελέγξει, αλλά εν τέλει, αν κάτι και το φιλοσοφήσει, ο θάνατο είναι που σου δίνει και κίνητρο να κάνει ό,τι κάνει στη ζωή και να δώσει ένα νόημα σε αυτή τη ζωή. Ε, αν πούμε ότι κλείνουμε αυτό το οποίο είναι αρκετά βάρη ζήτημα, α πούμε, και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι. Είναι... Oh, δεν, δεν είναι βάρη ζήτημα. Δεν είναι καθόλου βαρύ, πρέπει να το δει. Δεν είναι βαρύ Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν ε, όλοι. Όλοι. Λίγο πολύ, δεν, δεν υπάρχει ο θάνατο τώρα, το τέλο mm, δηλαδή, ναι. ενό ταξιδιού τα στην καθημερινότητα όλων μα. Απλά σε ερώτησα με ποιο με σκεπτικό. Ωραία, ε, φοβάσαι αυτό το πράγμα mm -hmm. και παράλληλα δίνεις όντω μια, ξέρεις, ένα περιορισμό στο χρόνο που έχουμε σε αυτή τη γη, mm -hmm. γιατί υπάρχει ο θάνατος, κακά τα ψάματα. Ωραία, γιατί να κάνω μαγροπρόθεσμη επένδυση. Και να μην τα φάω τώρα όλα, ρε φίλε. Ναι, <laughs> εκεί είναι. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία το mindset εκεί του γιατί κάθε. Γιατί μπορεί μεθαύριο να ζει, κατάλαβε. Και να <laughs> <μην laughs> μία. <εξαισμία>. Δηλαδή. <laughs> <laughs> Δεν <laughs> θα πάει <laughs> καλά, α <ας>. πούμε. <laughs> γιατί μπορεί και να ζήσει, <laughs> κατάλαβε. <laughs> Νομίζω είναι δύο σχολέ αντιμετώπιση από τον κόσμο. Μία σχολή είναι αυτό που περιέγραψε. Ότι θα πει ο άλλο ότι μια ζωή την έχουμε. Πάμε όλοι τώρα. Ό,τι πάμε, ό,τι πιούμε. Αυτό ε, είναι καταθλιπτικό. Μπορεί. Ε, στηρίζεται σε κάτι μηδενιστικό. Σωστό. Στη ε, μηδενιστική φιλοσοφία. Το φάρμακο στο φόβο του θανάτου, για μένα τουλάχιστον, είναι η παρακαταθήκη που μπορεί το να αφήσω για τις επόμενες γενιές. Και η επένδυση, είτε είναι σε μια εταιρεία την οποία θα αφήσει και θα υπάρχει εκεί πέρα ακόμα και όταν εσύ φύγει, ένα έργο που μπορεί να αφήσει σαν πολιτικό, σαν ακαδημαϊκό, σαν επιστήμονα, ε, ακόμα και ένα χρηματικό ποσό το οποίο μπορούν να βρουν οι επόμενε γενιέ από σένα. Είναι για μένα λίγο ναι. καταπαραίνει κάπω αυτό το πράγμα. Η το πώ θα σε θυμούνται οι άνθρωποι που θα αφήσουν πίσω ναι. σου. Ναι, ναι, ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν που. Όντω και για μένα η επένδυση είναι, είναι. Το σκέφτομαι και με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι το οποίο απαλύνει το φόβο του θανάτου. Ε... Κοίταξε να σου πω, όταν σ' αρέσει η ζωή σου, ε, προφανώ και θέλει να συνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σενάριο. Ε, που δίνει νόημα σε κάτι το οποίο είναι αιώνιο. Δεν νομίζω δηλαδή... Ε, 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 το νόημα της ζωής ε, είναι ότι είναι απρόβλεπτη. Ναι. Φαντάσου δηλαδή να ήξερε ότι στα επόμενα 50 χρόνια να ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί κάθε μέρα. Όχι, χάνεται το νόημα. Δεν έχει πλάκα. Τα λέμε. Ναι, έτσι, έτσι, το απρόβλεπτο ναι, δίνει ναι, νόημα ναι. στη ζωή. Έτσι. 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 Από την άλλη, είναι σημαντικό. Δίνει νόημα και στη ζωή να ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι αιώνιο. Σωστό. Γιατί αλλιώ για ποιο λόγο να καταφέρει τι είναι να καταφέρει. Ε, κάποια στιγμή θα το κάνω. Αν ήμασταν ε, ε, εδώ πέρα για πάντα. Στο γυναικέ, ε, ναι. Ε, κάποια, ε, στιγμή, στιγμή, ρε φίλε, θα, πλούσιοι, θα πλουτίσω. Ναι. τώρα κάτσω τώρα εγώ <laughs> να ξυπνήσω από τι 6 το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνω. Κάτσω να κοιμάω όλη μέρα. Εγώ ε, ε, λέω για πάντα θα το κάνω. Οπότε ε, σε αναγκάζει η ίδια η βιολογία να επαναξιολογεί τι είναι σημαντικό για εσένα για να ζει με βάση το ότι είναι σημαντικό για σένα. Σωστό. Και μα διαφοροποιεί νομίζω αυτό από τα υπόλοιπα ζώα αυτού του πλανήτη. Ναι, ναι, ναι. Το ναι, ναι. ότι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε συνείδηση, ε, έχουμε συνείδηση το ότι τελειώνει αυτό το οποίο βιώνουμε και έτσι προσπαθούμε να δώσουμε ένα νόημα στο μεσοδιάστημα. Το Θέλω να, με να μα πει για μια επένδυση που μετά πολύ που δεν έκανε. Χρηματιστηριακή. Ναι. Να πει όχι, ρε. δεν είναι δυνατόν να μην το έβλεπα, α πούμε. Ε μια επένδυση. Έκανα μια επένδυση, απλά έφυγα πολύ νωρί. Ε, είχα μαζί με, τα, με του παλιού μου συναδέλφου, είχαμε επενδύσει πολύ νωρί στην ε, Τέσλα. Ε, από όταν ήταν ακόμα κοντά στα 100 δολάρια, α πούμε, ε, που η Τέσλα έκανε δύο φορέ split. Δηλαδή, σημερινέ τιμέ ήταν περίπου κοντά στο 4.000 δολάρια. Και α πούμε, μπήκαμε στο 100, βγήκαμε στο 150 και είπαμε, κάναμε και 50% απόδοση. Εντάξει. Να. Ναι. Δεν μπορεί να το γνωρίζει. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά... Ναι. <laughs> <laughs> <νίκες>. Με επιτυχία είναι γι' αυτό. Με μικρέ νίκε. <laughs> Με μικρέ νίκες χτίζονται τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Τώρα, κλείνοντα σιγά-σιγά. Ε, Πώ θα ήθελε να σε θυμάται η αγορά, γιατί έχει πολλά χρόνια ακόμα, αλλά τι θα ήθελε να ναι, δημιουργήσει. Ε, θα ήθελα να είμαι ένα από τα στελέχη τη αγορά τα οποία εισήγαγε τον κόσμο στην ψηφιοποίηση των χρηματιστηριακών υπηρεσιών, στην εύκολη πρόσβαση, στην ε, ενδυνάμωση τη οικονομική παιδεία του, του κοινού τη επενδυτική κουλτούρα. Να βάλω έστω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό, αυτό το κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα στόχο. Ελπίζω να το. Και έχετε το... και knowledge base που το, το κάνετε πράξη, δεν είναι απλά μια πλατφόρμα. Ναι. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και η δουλειά μου. Ε, νιώθω ευλογημένο που είμαι σε μια δουλειά στην οποία πραγματικά αυτό που είχα στο μυαλό μου κάποια στιγμή να κάνω, μπορώ και το κάνω και το εφαρμόζω μέσω τη εταιρεία στην οποία εργάζομαι. Ξέρετε κι εμεί τώρα και μιλάω στο κοινό μα έτσι σαν no style. Εάν δεν ήταν σοβαρή η πλατφόρμα σα, δεν θα μπαίναμε στη δικασία να συνδέσουμε τον brand μα, γιατί έχουμε παλέψει πάρα πολύ να μα βλέπει ο κόσμο με κάποια έτσι σοβαρότητα σε αυτό που κάνουμε. Ε, το να συνδέσει το όνομά σου με ένα brand που ρε παιδί μου, α, αύριο μεθαύριο δεν υπάρχει ή δεν έχει ένα μακρόπνο όραμα, ε, δεν είναι το καλύτερο, δεν το κάναμε. Και ναι. μπράβο που το τρέχετε έτσι. Και με ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό. Γιατί όπω και σε εμά, όταν πρωτοεμφανιστήκαμε, το φλερτ, ήταν καμάκι. Mm. Δηλαδή, ναι, πήγε ναι, ψαροντούφεκο, α ναι, πούμε, το ναι, άλλο του έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, και η, η επένδυση στην παγκόσμια αγορά μέσω μια πλατφόρμα για κάποιου ανθρώπου μπορεί να είναι εξ, εξωγήινο, να είναι διαστημόπλοιο. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να, το, να, να, εκπαιδευτεί, να εκπαιδευτεί ο κόσμο πάνω σε αυτό. Να το, μάθει ναι. του να... λόγου, το κέρδο, ότι ξέρει μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολο. Και το να μην... ρίσκο. Το σημαντικό δεν είναι να μάθουμε το κέρδο. Το σημαντικό είναι να μάθουμε το ρίσκο. Και πώ διαχειρίζεσαι. Το πώ διαχειριζόμαστε το ρίσκο. Το ότι για να βγάλουμε χρήματα πρέπει να ρισκάρουμε. Και το... η πιθανή απόδοση συνδέεται με το πιθανό ρίσκο που θα αναλάβουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ έννοιε και πρέπει να. Και ελπίζω κάποια στιγμή, ρε φίλε, να, να μα το μαθαίνουν λίγο σχολεία. Δηλαδή, δεν δηλαδή, γίνεται να μην ξέρουμε να κάνουμε τη δήλωσή μα, να μην ξέρουμε τι σημαίνει χρήμα, να φοβόμαστε να πούμε mm. πόσα χρήματα βγάζουμε. Έτσι. Ναι. Και έλεγε στο περιθώριο τη κουβέντα μα και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ξαναπεί εδώ για του ανθρώπου που μα παρακολουθούν. Πόσο εύκολο είναι να μάθει πράγματα για μια εταιρεία στο εξωτερικό, σε σχέση με την μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι στην κουλτούρα του, είναι πολύ πιο open. Είναι και αυτό που λες ότι έχουν νομιμοποιήσει την αποτυχία και τη θεωρούν ένα προνόμιο, για παράδειγμα, mm. για έναν επαγγελματία. Να έχει δοκιμάσει, να έχει αποτύχει, να έχει μάθει μέσα από, το, από τη διαδρομή του. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, στο κομμάτι τη χρηματιστηριακή και επενδυτική κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ διάφανα τα πράγματα στο εξωτερικό. Μπορεί με μια απλή αναζήτηση στο Twitter ή στο Google, να μάθει τρομερέ πληροφορίε που εδώ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα υψηλά κλιμάκια ναι, ναι. μιας μια εισηγμένη. Να έχει να... μπάρμπα το Βαγγέλη, ναι, 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 τα καλά τα πε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Ε, ναι. στο εξωτερικό είναι πολύ πιο transparent το περιβάλλον. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω την ηγεσία αυτού του τόπου να έχει στην ατζέντα τη δύο σημαντικού πυλώνε για την ελληνική κοινωνία. Απ' τη μία την οικονομική παιδεία και απ' την άλλη την ψυχική παιδεία και την ψυχολογική υγεία. Αν νομίζω επικεντρωθούμε σε αυτούς τους δύο πυλώνες σαν κοινωνία και μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας από μικρότερες ηλικίε σε τέτοια mm. concepts, νομίζω ότι θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και βέβαια. μακάρι να, να το δούμε να, να συμβαίνει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Καλά, ειδικά για την ψυχική υγεία και όλα αυτά, 100% και η οικονομική παιδεία είναι κάτι που αξιοποιούμε όλοι μας το, το, χρήμα είναι uh, καθημερινότητά ναι, μα. δεν γίνεται να μην μπορεί να, να ξέρει 10 πράγματα τα οποία θα σου φανούν χρήσιμα. Τι θα ήθελε ένα τελευταίο μήνυμα να πεις στους ανθρώπους που μας ακούν. Ένα τελευταίο μήνυμα. Αυτά είναι τώρα δύσκολα. Τι ναι. <laughs> ναι. είναι χρήμα για σένα. Χρήμα. Ναι, λοιπόν, να, να σου πω πώς το έχω λίγο έτσι στο μυαλό μου. Ναι. Ε, στα πλαίσια αυτού που συζητάμε προηγουμένως, της νοηματοδότησης της ζωής, σε βάθος αιώνων και χρόνων, έχουν δημιουργηθεί κάποιοι κανόνες μέσα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνία. Αν μπορούμε να ονομάσουμε λοιπόν όλο αυτό το νόημα, ένα παιχνίδι ας πούμε, το οποίο παίζουμε σε αυτό το πλανήτη πάνω σε αυτή τη, στο κομμάτι πέτρας που βρισκόμαστε μέσα στο γαλαξία, το χρήμα είναι ένα ανταλλακτικό μέσο που χρησιμοποιούμε για να αγοράσουμε εμπειρίες, για να αγοράσουμε πράγματα, για να αγοράσουμε ε, τα απαραίτητα, για να, για να πορευτούμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε εφεύρει για να δώσουμε ζωή να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Mm -hmm. ε, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό αγοράζουν μου. Αγοράζουν την ευτυχία, τα χρήματα. Κλείσε ερώτηση, αλλά θέλω την όψη ε, Νομίζω πως ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό που ονομάζουμε ευτυχία. Ναι. Είναι δύσκολο αγοράζουν... είναι... να βρει κάποιον που πεινάει να είναι ευτυχισμένος. Ναι, αγοράζουν ασφάλεια. Νομίζω είναι πιο ψυχολογική η έννοια mm του χρήματο και τη έννοια τη ευτυχία. Δηλαδή, όταν νιώθω ασφαλή για μένα, για την οικογένειά μου, για να δώσω στα παιδιά μου κάποια πράγματα, να του παρέχω κάποιε ευκολίε, νιώθει καλύτερα. Ναι, είναι η βάση για να χτίσει ναι, την ευτυχία πάνω. Ναι, ναι. Αν είναι συνέχεια σε ένα άγχο ότι αύριο μπορεί να μην έχω να φάω, δεν ξέρω τι, ε, δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένο. Δεν γίνεται. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό συστατικό τη ευτυχία ενό ανθρώπου. Έχει γνωρίσει ανθρώπου στην πορεία σου που το έχουν σαν αυτό το σκοπό το χρήμα. Και πώ νιώθει για αυτού. Δεν ταιριάζω πολύ, νομίζω. Mm. Με ανθρώπου που έχουν ερώτησα. αυτή την Δεν ταιριάζω πάρα πολύ. το χρήμα είναι αποτέλεσμα τη δημιουργική προσπάθεια ενό ανθρώπου. Όταν δηλαδή κάποιο είναι δημιουργικό, κάνει αυτό που αγαπάει, το κάνει με πάθο, το χρήμα αργά ή γρήγορα θα έρθει. Mm. Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν έχει σαν αυτοσκοπό το χρήμα, αλλάζει όλο τον τρόπο με τον οποίο κυνηγά mm. την επιτυχία και την επιβράβευση. Ε, οπότε υπάρχουν και ζωγράφοι βέβαια που έθαναν στην ψάθα. Ας πούμε. Που ήταν ναι. δημιουργική. Το κάναν για το χρήμα όμω, ε, Όχι, δεν το κάναν για το χρήμα. Άρα η σχέση και που έχουμε με το χρήμα ή τι θέλουμε να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχουν και πολλοί mm -hmm. άνθρωποι που βγάλανε εκατομμύρια και είναι στην κατάθλιψη. Ναι, είναι ναι, σε... Ναι. Σε... ναι. Είναι δυστυχισμένοι. Έτσι. Οπότε το χρήμα, α πούμε, ότι μπορεί να είναι και κάτι σαν ένα εργαλείο. Απλά Μα... οι ζωγράφοι είναι. αυτοί πάνω σε αυτό που λες Χριστού. Δεν το κάνανε για να το απολαύσει ο κόσμο το έργο του. Το κάνουν για αυτού. Την ώρα που το κάνει μόνο το για σένα, Δεν μπαίνει στη διαδικασία που έλεγε ο Γιώργο Δομεράκη πριν. Να πει πώ θα το κάνω να το δουν κι άλλοι αυτό το πράγμα. Άρα να πληρώσουν ένα εισιτήριο στην καλερί, να αγοράσουν ένα πίνακα μου κτλ. Mm -hmm. Που θα αναπτύξει mm -hmm. δε ικανότητε, πολυσιακέ. Θα πα να κάνει μια διαπραγμάτευση με, με έναν χώρο να εκθέσει τα εκθέματά σου. Ναι. Και πάλι λέγοντα. Ναι. Τι έκαναν. Ζωγράφησαν, το αφήναν εκεί πέρα. Λέει, εγώ είμαι καλλιτέχνη, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο, αλλά πρέπει να είσαι και ένα άνθρωπο που επικοινωνεί. Mm -hmm. Να είσαι πολιτή. Να είσαι διαπραγματευτή. Να κάνει ό,τι χρειάζεται για να το απολαύσει ο κόσμο αυτό που δημιουργεί. Αλλιώ λοιπόν. το κάνει μόνο για σένα. Mm -hmm. Και μένει εκεί. Και η τέχνη είναι αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Είναι ότι εξωτερικεύει ουσιαστικά συναισθήματα, ανάγκε. Οπότε yeah. γι' αυτό βλέπει ότι δεν το έχουν πολλοί καλλιτέχνε συνυφασμένο το έργο του με το χρήμα. Με ναι. τι χρηματικέ απολαυέ. Άρα η αξία που δημιουργούν δεν είναι για τον κόσμο. Δεν ναι, είναι για αυτού. Ναι, 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 ναι. Άρα ο άλλο, επειδή δεν αντιλαμβάνεται λοιπόν την αξία, γιατί δεν είναι για αυτόν, γιατί να πληρώσει, γιατί να ανταλλάξει αξία, Α, δηλαδή. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, και εγώ είμαι πολύ κατά σε αυτόν. Δηλαδή πιστεύω ναι. ότι από τη στιγμή που έχει κάτι πολύ καλό, μην το κρατήσεις μόνο για σένα. Μέρασαι το. Ναι, Πούλα ναι, το, ναι, αλλά μεράσαι ναι. το μεγάλο τρόπο. Ναι, 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 ναι. Και διαφωνώ με κάποιου φίλου που ξέρεις, θέλουν να κάνουν κάτι δικό του και το κάνουν ξέρω, σε φάση ερασιτεχνικά. Ε, ζωγραφή, μπορεί να είναι. Ε, Γραφίστε πάρα πάρα πολύ. ή ξέρω εγώ που δημιουργούν ε, τραγούδια. Πού λε τώρα οι φίλοι, μεγάλο τρόπο. Με ναι, ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για το κοινό, μια και του αναφέραμε τώρα για του φίλου μα. Ε, ναι, για το κοινό. Ε, μ... Εδώ είναι η κάμερα, όπως... <laughs> Να <τους κοιτάξεις laughs> <τα> μάτια, <laughs> Δεν μπορώ να <εγώ>, δηλαδή, <laughs> για <γουρού, ας πούμε, laughs> που α πούμε, που θα πει κάτι βαρύ. Εγώ θα πρότεινα σε όλο τον κόσμο να ε, βγαίνει έξω από το comfort zone του, mm. να παίρνει ρίσκα, να δοκιμάζει νέα πράγματα και το πιο σημαντικό από όλα να είναι άνετο με το να αναλαμβάνει ευθύνε. Mm. Ε, νομίζω είναι ένα πολύ ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο σίγουρα θα βγάλει σε σε πολύ θετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου έναν άνθρωπο αν καταφέρει και αποδεχτεί το βάρος αυτό του να αναλάβει μια ευθύνη. Ή την ευθύνη μιας οικογένειας, ή την ευθύνη του να πάρει το ρίσκο να ανοίξει μια εταιρεία, ή την ευθύνη οποιον, οποιασδήποτε κίνηση στην ζωή του. Πολύ ωραία. Και ένα άλλο που ξέχασα να πεις. Παραχωρηγώ. Να μάθει το link ακριβώ από κάτω, α πούμε, στο description, Φαραχωρηγώ. για να κάνει εκεί πέρα, να ξεκινήσει από εκεί αυτή την ευθύνη. Σωστό, να επενδύσει λιγάκι ο άνθρωπο. Σοβαρά τώρα, αν είσαι σε φάση να επενδύσετε κάποια χρήματα έτσι, και σα άρεσε και η κουβέντα και όλα αυτά, ακριβώ από κάτω υπάρχει ένα link. Πατήστε το, κάντε εκεί το λογαριασμό σα και επενδύσετε αυτό που έχετε στο μυαλό να επενδύσετε. Γύρω, ευχαριστούμε πάρα, πάρα ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ωραία κουβέντα, μάθαμε πράγματα. Είναι ωραία κουβέντα. Να μα ε, Όπου Υπάρχουν θέλει, κάποια επόμενα βήματα για την Freedom που θα πρέπει να ξέρουμε έτσι, να το πείτε εδώ αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Ε, ετοιμάζουμε αρκετά πράγματα. Στην ελληνική αγορά ε, έχουμε ανακοινώσει ότι έχουμε γίνει μέλη του ελληνικού χρηματιστηρίου για να βελτιώσουμε την ποιότητα mm. των υπηρεσιών μας, κάτι που περιμένουμε να ολοκληρωθεί από μέρα σε μέρα. Ε, εννοείται ότι θα εισάγουμε και άλλα προϊόντα στην αγορά, το συντομότερο δυνατόν, θα είναι αυτά έτοιμα θα ενημερώσουμε. Δεν μπορώ να πω ακόμα πάρα Εντάξει, πολλά. Εντάξει, μα υποχρεώνει. Κολλάει, πε ρε Αλλά θα μπορούμε να επενδύουμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό μα λες. Μπορείτε και τώρα, να. αλλά θα βελτιωθεί κατά Ακόμη πολύ χωρίσονται. η ποιότητα των, των υπηρεσιών μα. Γεωργό, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ. Είστε πανιδίν. Να Ευχαριστώ καλά, και εσύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και σα παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο Απλά και Μην ξεχάσετε, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε like και share αυτό το βίντεο. Και στους φίλους που θα διαφερθούν για αυτές τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε στο επεισόδιο. Είπαμε, αν στηρίζετε το χορηγό μας, στηρίζετε και εμάς και το κανάλι μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μια χαρά. Αν σου άρεσε η σημερινή εκπομπή, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe και επίσης, αν θέλεις να μπεις στον κόσμο των επενδύσεων, τότε στην περιγραφή του βίντεο θα έχεις ένα link από τη Freedom24, το σημερινό μας χορηγό. Φτιάξε το λογαριασμό σου τώρα και αφού στηρίζει το χορηγό μας, στηρίζει και το κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο.